Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα, μάλλον για την επέκταση σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια τουλάχιστον στο χώρο που κινούμαι εγώ. Μιλάμε για το παιχνίδι Fire in the Lake που είναι από τη σειρά Coin Games με πολύ γνωστά παιχνίδια όπως το Cuba Libre, ας πούμε, είναι πολύ γνωστό παιχνίδι, το Eddystone Plain και φυσικά το Fire in the Lake είναι ένα από τα και δημοφιλή παιχνίδια της σειράς και που καλύπτει τον πόλεμο του Βιετνάμ. Πριν από καιρό κυκλοφόρησε και η επέκταση αυτού του παιχνιδιού, η πτώση της Saigon, Fall of Saigon. Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι από την πολύ γνωστή εταιρεία, την GMT Games. Φυσικά χρειάζεται το βασικό παιχνίδι, το Fire in the Lake. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Fire in the Lake και τι αυτό και πώς παίζουν τα coin games κλπ, τότε ίσως αυτό το μικρό review που κάνω δεν είναι για εσάς. Υπάρχουν αρκετά βίντεο, δεν ξέρω αν υπάρχουν βίντεο, δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν βίντεο στα ελληνικά που να καλύπτουν το Fire in the Lake. Δεν το έχω ψάξει, την τροπή μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάπου θα υπάρχουν και στα ελληνικά. Το playthrough, έκανα playthrough, το μικρό σενάριο, ας πούμε, το πιο απλό σενάριο αυτού του παιχνιδιού, για να μπορέσω να δω λίγο τι παίζει με την επέκταση. Και το έκανα στα αγγλικά βέβαια, γιατί δυστυχώς και από άλλα playthrough που είχα κάνει παλαιότερα είδα ότι στα playthrough, κοιτάξτε, όσοι παίζουν αυτά τα παιχνίδια αγγλικά γνωρίζουν, μπορούν να παρακολουθήσουν το playthrough στα αγγλικά. Στα ελληνικά δεν είχε πολύ ανταπόκριση, ενώ αντίθετα στα αγγλικά είχα ανταπόκριση και από ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά, από ξένους, να το πω έτσι, από διάφορες εθνικότητες και φυσικά πήγε καλύτερα σαν βίντεο. Επομένως, γι' αυτό όμως το review, αυτό το σύντομο review, θα το κάνω και στα ελληνικά. Λοιπόν, να πω ότι η επέκταση αυτή θέλει το βασικό, όπως είπαμε, καλύπτει τα χρόνια μετά τις συνομιλίες του Παρισιού, τη Συμφωνία του Παρισιού, που έληξε, κατά κάποιο τρόπο έληξε, τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τουλάχιστον όσον αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο. Γιατί ο πόλεμος στο Βιετνάμ συνεχίστηκε μεταξύ του Νοτίου Βιετνάμ με πολύ ανάλογα την πορεία, με πολύ μικρή έως μεγάλη, πάντως με φθήνουσα στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων και του Βορείου Βιετνάμ και των Βιετ Κόγκ. Φυσικά, όπως έχει επικρατήσει να τους ονομάζουμε, δεν είναι τελείως σωστή αυτή η όρη. Τέλος πάντων, το πιο σωστό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τον όρο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο του Βιετνάμ. Εντάξει, τώρα παιχνίδι παίζουμε, χρησιμοποιούμε τους όρους όπως τους μάθαμε από την λαϊκή K-pop κουλτούρα. Καλός ή κακός, έτσι έχει επικρατήσει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το βασικό παιχνίδι, το περίεργο που ανακάλυψαν πολλοί παίχτες, που δεν ήταν εκτός εξοικειωμένοι με την ιστορία του πολέμου του Βιετνάμ, ήταν ότι τελείωνε με τις συνομιλίες του Παρισιού. Η πτώση αυτή που βλέπουμε, τα εικόνα που βλέπουμε στα βίντεο, στις ταινίες κτλ., με την πτώση της Σαϊγκόν με τα ελικόπτερα από τις στέγες της πρεσβείας, να είναι και στην τελευταία κάρτα που ταξικοποιούμε, στην τελευταία coup card του παιχνιδιού, το γνωστό εικόνα που είναι και εδώ φυσικά στο expansion μπροστά, συνέβησε το 1975. Επομένως, πολλοί είχαν την απορία, κάτσε, πώς τελειώνει εδώ το παιχνίδι, τι έγινε, γιατί τελειώνει εκεί, γιατί αυτό ήταν το βασικό, μετά μέχρι τη Συμφωνία του Παρισιού ήταν ο βασικός, εισαγωγικά, πόλεμος του Βιετνάμ, πλώς όπως τον αντιλαμβανόμαστε οι δυτικοί, έτσι, μετά άλλαξε χαρακτήρα ο πόλεμος και επομένως το βασικό παιχνίδι θα έπρεπε να είναι και δεύτερο παιχνίδι, γιατί αλλάζουν αρκετά πράγματα μετά τις συνομιλίες του, μετά τις συμφωνίες του Παρισιού. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ζήτηση και έτσι η εταιρεία, η GMT Games και οι σχεδιαστές φυσικά, έφτιαξαν ένα expansion το οποίο καλύπτει, γιατί υπάρχουν αρκετές διαφορές και στους κανόνες και κυρίως, ας πούμε, μια βασική διαφορά εισάγεται με armor, η οποία είναι γενικότερα όχι μόνο το θωροκισμένα, αλλά είναι και μηχανοκίνητα, αντιπροσωπεύει τον πιο μηχανοκίνητο τρόπο πολέμου που εφαρμόστηκε μετά και ότι ήταν πιο ανοιχτός πόλεμος, δηλαδή ήταν πόλεμος, δεν ήταν επαναστάτες, να το πω έτσι, δεν ήταν γκουερίλας, δεν ήταν insurgents που λέμε, αντάρτες κλπ. Ήταν πόλεμος με στρατό περισσότερο, όχι δεν συμμετείχαν και αντάρτες έτσι, αλλά ήταν από την πλευρά των Βιετ Κόγκ, ας πούμε,
αλλά ήταν πιο πόλεμος κατά κάποιο τρόπο, που οδήγησαν όλα αυτά, οδήγησαν τελικά στην να χάσουν οι Νότιοι Βιετναμέζοι το Άρβιν, όπως το λέει το παιχνίδι, ο στρατός της Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αυτό σημαίνει Άρβιν. Και αν δείτε την Βρικάνικα ντοκιμαντέρ, συστήνω, ήταν ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, δεν θυμάμαι αν υπάρχει ακόμα, αλλά είναι νομίζω PBS, κάτι, μπορεί να το βρείτε, ο πόλεμος του Βιετνάμ, εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, και εκεί μαθαίνετε και πάρα πολλούς όρους και μπαίνετε λίγο καλύτερα και στην οτροπία αυτών των παιχνιδιών. Τώρα, να πάμε στα κρυφή μας. Έπαιξα το μικρό-μικρό σενάριο, είδα τις διαφορές, μπορώ να πω ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και αξίζει τον κόπο κάποιος να πάρει την επέκταση. Είναι διαφορετικό το σκεπτικό, όχι τόσο διαφορετικό, έχει μια λίγο διαφορετική νοοτροπία, πρέπει να μπει ο παίκτης σε μια διαφορετική νοοτροπία από ό,τι στο βασικό παιχνίδι, αλλά αυτό είναι καλό γιατί προσφέρει κάτι καινούριο. Δεν είναι απλώς το ίδιο παιχνίδι, προσθέσαμε 3 χρόνια παραπάνω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το βασικό πυρήνας είναι ίδιος, αλλά υπάρχουν αρκετές διαφορές ώστε οι παίκτες να μπορούν να διαπειραματιστούν και να κάνουν καινούργια πράγματα και έτσι να διατηρεί το ενδιαφέρον των παικτών ζωηρό. Και αυτό έρχεται με bot, μπορεί να παιχθεί solo, έρχεται με bot για όλα τις πλευρές. Και για το βασικό έχει βγει bot, είχε το βασικό, αλλά τα coin έχουν βασικό για να παιχθούν solo. Αν δεν κάνω λάθος όλα, τέλος πάντων, όσο ξέρω εγώ όλα έχουν. Και παλιά τα bots βασιζόταν, όπως αν θυμάστε στο Labyrinth, σε flowchart, σε πίνακα με αυτά. Τώρα βασίζονται σε κάρτες, έχουν βγει. Το είχαν ξεκινήσει, δεν θυμάμαι, με τον Gandhi μου φαίνεται. Κάποιο τέτοιο παιχνίδι το είχαν ξεκινήσει με κάρτες. Και δούλεψε πολύ καλύτερα γιατί είναι ποικιλία στον τρόπο, ενώ με το flowchart ήταν rigid, ήταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα αντιδρούσε τον bot σε κάθε κατάσταση. Ενώ με τις κάρτες, επειδή με τον τρόπο που τραβιούνται οι κάρτες και να κατέβονται, δεν είναι σίγουρο ότι το bot πάντα θα κάνει την ίδια ενέργεια. Μόνο δεν μπορεί να το τη στήσει, να ξέρει, βέβαια, κοίτα να δεις, τη στήνω γιατί μόλις πάει να κάνει ενέργεια, ξέρω τι ενέργεια θα κάνει αμέσως. Το bot μόνο του τη στήνω εγώ να μην μπορεί να την κάνει ή να πέσει σε παγίδα. Τώρα με τις κάρτες δεν είσαι, όπως ανακατεύονται οι κάρτες, δεν είσαι σίγουρος ποια ενέργεια θα κάνει και είναι και πιο, από ό,τι έχω δει, έχουν βάλει περισσότερες επιλογές, υπάρχει ποικιλία δηλαδή, δεν είναι βαρετό το bot, αντιδρά κάθε φορά με διαφορετικό, με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο και αυτό είναι καλό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και για το βασικό, σαν επέκταση, μια μικρό επέκταση την είχα πάρει και πολύ καλά έκανα και φυσικά αυτό έρχεται με το δικό του έτοιμο bot στο κουτί, δεν χρειάζεστε άλλο. Δεν είναι συμβατά τα δύο bot, να ξέρετε. Αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα, αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, αν έχετε το Fire in the Lake και δεν σας άρεσε, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθείτε φυσικά και με τη Fall of Saigon. Αλλάζει κάποια πράγματα στο παιχνίδι, αλλά όχι αρκετά ώστε να αξίζει τον κόπο να το πάρετε. Το πυρήνα σημαίνει ίδιος. Αν θέλετε κάτι κλασικό wargame για το Vietnam, δεν είναι. Τα Ισερά Coin δεν είναι κλασικά wargame, έτσι. Υπάρχουν άλλα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά μια χαρά. Τώρα, εάν σας άρεσε το βασικό παιχνίδι, τότε για μένα ναι, θα έλεγα να την πάρετε την επέκταση, αξίζει τον κόπο, θα προσθέσει στο παιχνίδι, έχουν γίνει αρκετό καλό replayability όλα τα coin games, αλλά ειδικά αν τα παίζεις με παίκτες, αλλά ακόμα και με τα bot υπάρχει replayability και αυτό προσθέτει ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι και προσθέτει και challenges, ακόμα και οι παίκτες που, να το πω έτσι, είναι έμπειροι στο παιχνίδι, προσθέτει τις δικές του προκλήσεις, τις δικές του δυσκολίες που οι παίκτες θα το εκτιμήσουν. Τώρα, αν έχετε δει βίντεο οτιδήποτε και θέλετε να πάρετε, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, πάντως σίγουρα θα κυκλοφορήσει, είναι από αυτά που συνέχεια ανατυπώνονται και κυκλοφορούν το Fire in the Lake, δεν νομίζω ότι έχει βγει ποτέ τελείως από την αγορά. Τώρα, να σκέφτεστε να πάρετε το Fire in the Lake και τα οικονομικά σας το επιτρέπουν. Φυσικά, εγώ θα έλεγα ότι αξίζει να επενδύσετε, γιατί πολύ φοβάμαι τα μεταφορικά, έτσι κι αλλιώς θα τα χρησιμοποιήσετε, θα τα χρησιμοποιήσετε. Αξίζει να επενδύσετε να πάρετε και το Fall of Saigon μαζί, γιατί θα ενισχύσει το παιχνίδι. Βέβαια, δεν θα μπορέσετε να το παίξετε κατευθείαν, γιατί θέλει μια εξοικείωση με το βασικό παιχνίδι, για να καταλάβετε τι παίζει πριν πάτε στο Fall of Saigon, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το μετανιώσετε.
Τώρα, όπως γράφονται αυτές οι γραμμές, βέβαια κυκλοφόρησε και το prequel, δηλαδή το Sovereign of Discord, που καλύπτει τα χρόνια προεργασίας, δηλαδή τι έγινε μεταξύ, αφού αποχώρησαν οι Γάλλοι από την Ινδοκίνα, όπως ήταν γνωστή το Βιετνάμ, και χωρίστηκε το Βιετνάμ σε βόρειο και νότιο. Καλύπτει το τι έγινε στο νότιο Βιετνάμ τα χρόνια μεταξύ αυτού της ανεξαρτησίας και με τον επέμβαση των πρόσφατων. Οι Αμερικανοί να επεμβαίνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες να επεμβαίνουν ενεργά. Πώς έγινε, τι στήθηκε. Λοιπόν, καλύπτει αυτά τα χρόνια και φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς τα οικονομικά μου δεν μου, έχει ξεκινήσει ήδη το στέλνουν και νομίζω στα μεγάλα, στις Ευρώπες τα μεγαλύτερα είναι προπαραγγελία. Δεν το έχω δει σε κάποιο ελληνικό ακόμα. Δυστυχώς τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν να το προπαραγγείλω, να το πάρω. Το έχω στο μυαλό μου, αν κάποια στιγμή μπορέσω και καταφέρω. Ξέρω αν θέλει κανένας να μου στείλει μια κόπια ελεύθερα και να την κάνω review και να σας δείξω και πώς παίζεται στα ελληνικά, αν το θέλετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα δω, αναγκαστικά θα το δω και εγώ από άλλους και κάποια στιγμή θα το δω. Έκανα και τα playthrough γιατί είδα ότι υπάρχουν αρκετά βίντεο που έπεσε πολύ unboxing γι' αυτό. Διάφορα reviews είδα, αλλά playthroughs είδα, είμαι παίκτες μόνο, δεν είδα πουθενά τον bot σε playthrough να δουλεύει στο YouTube που κοίταξε. Μόλις είπα, ας κάνω ένα βίντεο με τον bot, μπορεί όλο και κάποιος σαν εμένα που κυρίως σολάρει τα παιχνίδια να το δει και να το εκτιμήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Call of Saigon, λοιπόν, επέκταση για το Fire in the Lake από την GMT Games. Αν το βρείτε, αν σας αρέσει η σειρά, αν σας αρέσει το Fire in the Lake, πάρετε το και αυτό, πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Αυτά από μένα και θα τα πούμε στο επόμενο project που ετοιμάζω σιγά σιγά.